Σήμερα λοιπόν θα συνομιλήσουμε για όλα αυτά, το μικρό που συναρμόνει όμως με το μεγάλο κάδρο, με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλημέρα κύριε πρέσβη. Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Σαχίνη. Και ζητώ συγγνώμη για την αναβολή στην ώρα, αλλά σήμερα νομίζω ότι είχε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακουστεί η φωνή ανθρώπων που βλέπουν να τους πετάν στα μούτρα ότι συγγνώμη κύριοι, κλείνουμε την Επιτροπή και τις Εργασίες πριν καν κλείσει ένας χρόνος από το Φωνικό στα Τέμπη και θα βγάλουμε πόρισμα. Έχουμε, δεν έχουμε στοιχεία. Οπότε πήγατε πιο πίσω λίγο. Είναι απολύτως κατανοητοί οι λόγοι αλλαγής της ώρας. Δεν υπάρχει θέμα αλίμονο και εξ ως αυτού το ζήτημα των τεμπών είναι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ βαρύ και πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυγνιαστούν απόλυτα οι λεπτομέρειες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν. Και από την άποψη αυτή θα σας έλεγα ότι η επίκληση τυπικών λόγων για να λήξει η έρευνα, ενώ υπήρχε από πλευράς θυμάτων και από πλευράς διαφόρων άλλων αρμοδίων στοιχεία ότι που θα μπορούσαν να την διευκολύνουν, είναι κάτι το οποίο αφήνει ασφαλώς πολύ κακή εντύπωση. Για έλατε λίγο, σας παρακαλώ, θα ξεκινήσω με το της επικαιρότητας, κύριε πρέσβη, διότι η ελληνική πλευρά, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χρειάστηκε χθες να εκδώσει ρηματική διακοίνωση και επιστολές διαμαρτυρίας στις τουρκικές ναύτεξ, οι οποίες ούτε λίγοτε πολύ με βάση την υδρογραφική υπηρεσία, γιατί τα στείλανε και στον Άιμο, στον Ισπανό συντονιστή ναύτεξ, στη Μεσόγειο, μας έλεγε ότι οι περιοχές που δεσμεύουμε νοτιοανατολικά της Καρπάθου για την άσκηση ελληνικού πολεμικού ναυτικού με την επωνυμία Τρίενα είναι δικιά τους δικαιοδοσίας. Ο σταθμός της Σμύρνης μας έλεγε ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιήσουμε σειρά ελληνικών νησιών και το βορειοανατολικό Αιγαίο να τους ρωτάμε. Συγγνώμη, μετά τη διακήρυξη των Αθηνών δεν είναι όλα με λιγάλα. Όσοι θεώρησαν ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών βαδίσαμε σε μία ξυδανίκευση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαιώνεται πλέον και εμπράκτως ότι είχαν καταλήξει σε ένα πολύ λανθασμένο συμπέρασμα. Πολύ καλό θα ήταν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της τουρκικής πλευράς να επιβεβαιωθούν. Αλλά ξέρετε, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση των Τούρκων. Η πρόθεση των Τούρκων πλέον καθίσταται σαφές, ήταν να δημιουργηθεί η εντύπωση μιας πλασματικής βελτίωσης σχέσεων που τους ήταν πολύ χρήσιμη την περίοδο κατά την οποία εκδόθηκε η διακήρυξη, διότι διεκδικούσαν τότε την έγκριση του αμερικανικού, της αμερικανικής πλευράς για τη χορήγηση των αεροσκαφών και τόνιζαν σε κάθε τους κατατακτά διαστήματα και σε κάθε ευκαιρία ότι η πολιτική τους απέναντί μας δεν έχει αλλάξει. Και δεν σας κρύβω ότι πράγματι είχαν εύλογη απορία όσοι επεσήμεναν ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένη στους πανηγυρισμούς της και στην παφλάζουσα και στον παφλάζοντα ενθουσιασμό της ότι έχει ανοίξει ένα πολύ σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας και ένας νέος δρόμος που θα οδηγούσε στην αποκατάσταση καλής γειτονίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η καλή γειτονία προϋποθέτει ειλικρινή διάθεση και από τα δύο μέρη. Όταν το ένα μέρος όμως σου τονίζει συνεχώς ότι έχει αξιώσεις και απαιτήσεις που δεν τις ανακαλεί και το άλλο θεωρεί ότι η απλή αλλαγή ρητορικής προϊονίζεται ένα εξαιρετικό και ελπιδοφόρο μέλλον, προφανώς υπάρχει μια δυσαρμονία και μια διάσταση του ελπιδοφόρου μέλλοντος, του ελπιδοφόρου μέρους εκτός πραγματικότητας.
Ξέρετε όμως, κύριε πρέσβη, δεν είναι έτσι γενικό και αόριστο. Θα σας πιέσω λίγο. Δεν θέλω το να λέω πω... γενικά και αόριστο. Όχι. Εσείς δεν το λέτε γενικά και αόριστα. Άλλο εννοούσα. Προς Θεού, ναι. Ποτέ δεν μιλάτε γενικά και αόριστα. Όμως, ναι. Ασχέτως αν μιλάτε με ευγένεια πάντα, θέλω να σας πω ότι αυτό το κλίμα με λιγάλα μετά τη διακήρυξη των Αθηνών δεν το πάω εγώ, εσείς, ο τάδε αναλυτής, ο τάδε επιστήμονας, ο τάδε γεωπολιτικός. Με συγχωρείτε, το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, η Υφυπουργός Εξωτερικών και μια σειρά στελεχών της κυβέρνησης. Αν λοιπόν μετά από αυτή τους τη διαπίστωση φτάσαμε χθες σε ερηματικές διακοινώσεις ή αν θεωρούμε ότι τα F-16 που παίρνει η Τουρκία με μια επιστολή δεσμεύουν την Τουρκία, που εγώ τη διαβάζω γιατί την ξαναδιαβάζω, δεσμεύσεις βαριά να πω λεκτικά για την Κύπρο, για εδώ δεν βλέπω, αλλά οι δεσμεύσεις δεν είναι μόνο για την Τουρκία, διότι εδώ γίνεται επίκληση στα δύο μέλη του ΝΑΤΟ. Είναι και για την Ελλάδα οι δεσμεύσεις. Ναι, ασφαλώς. Αμάλιστα. Σωστά το επισημαίνετε αυτό, κύριε Σαχίνη, διότι εμείς αναζητούμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε δεσμεύσεις που αφορούν την Τουρκία, παραβλέποντας το γεγονός όμως ότι σύμφωνα με τις διατυπώσεις που χρησιμοποιεί η αμερικανική πλευρά, οι δεσμεύσεις αυτές θα ισχύσουν και για μας. Επομένως, ας είμαστε πιο προσεκτικοί, ας είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι και πολύ πιο ακριβείς στις επισημάνσεις μας. Έχετε δίκιο να το επισημαίνετε αυτό. Δεν μου λέτε, κύριε πρέσβη, μπορείς πια με αυτό το κλίμα και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών να πας στο ΝΑΤΟ και να κάνεις διαμαρτυρία για παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις, ή απλά θα κάνεις αναγγελίες προς την άλλη πλευρά ότι μου παραβίασες? Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει πια ότι υφίσταται, αφού είναι θέμα διμερές. Εκεί έχουμε πάει. Διμερές πια, βρείτε τα εσείς. Εάν αποδεχθούμε ότι το θέμα είναι διμερές, τότε οδηγούμεθα σε μια εξέλιξη που είναι συμφέρουσα και επωφελής για την Τουρκία. Άλλωστε, η Τουρκία από μακρού χρόνου μας τονίζει με έμφαση ότι πρέπει να θεωρήσουμε τις διαφορές που εκείνη προκαλεί ως διμερές θέμα, ως υπόθεση διμερή, και να προσπαθήσουμε να τις διευθετήσουμε μέσα στο πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μας συμφέρει, ότι είναι επωφελές για την εκεί πλευρά. Γιατί? Διότι η εκεί πλευρά έχει την αίσθηση, για να μην πω την βεβαιότητα, μιας υπεροχής ισχύως απέναντί μας. Και θέλει αυτό το πλεονέκτημα να το χρησιμοποιήσει και να το αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς έχουμε όφελος και επιβάλλεται να κινούμεθα σε ένα πολύ πιο ευρύ πλαίσιο, να αξιοποιούμε ευκαιρίες διεθνείς, συμμαχίες, με διαβήματα, με ενέργειες προς όλες τις πλευρές. Δεν έχουμε κανένα λόγο να περιοριστούμε στο διμερές πλαίσιο. Και από τη στιγμή που παρά την διακήρυξη, που άλλωστε από την πρώτη της παράγραφο τονίζει ότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αφού λοιπόν παρά τη διακήρυξη η Τουρκία δεν έχει κανέναν δισταγμό και κανέναν ενδιασμό να προχωρεί στη διεκδικητική της πολιτική, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί εμείς πρέπει να δίνουμε δείγματα συμμόρφωσης προς την διακήρυξη, την οποία η άλλη πλευρά αγνοεί και κινεί και εφαρμόζει την πολιτική της ως αν η διακήρυξη να μην υπάρχει. Μαζί, και ξέρω ότι πάντα στη σκέψη σας πάει και το Κυπριακό, το οποίο από τα αλληνοτουρκικά έχει φύγει από την ατζέντα πλήρως. Την ίδια ώρα έχει μια διαβολική κινητικότητα η ειδική απεσταλμένη, η κυρία Ντεκουεγιάρ, η οποία από ό,τι πληροφορούμε προαλήφεται και για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Λέει ότι πρέπει να εμπεδωθεί ένα νέο καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αλλά με συγχωρείτε, εδώ προσφάτως στο Ηράκλειο, στις αντιθέσεις στην εκπομπή, είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και λέει, με συγχωρείτε, τον κύριο Κουτσούμπα, η βάση εκκίνησης είναι λάθος. Είναι καταρχάς θέμα εισβολής, υπενθύμησε το αυτονόητο δηλαδή, και κατοχής. Τι συζητάμε ακριβώς? Να εμπεδωθεί καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή νέες υποχωρήσεις της κυπριακής δημοκρατίας? Διότι η Τουρκία και το τουρκοκυπριακό, σας τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε, ψευδοκράτος, λένε ευθέως, παιδιά, ό,τι ήξερατε τέλειωσε. Πάμε σε δύο χωριστά κράτη,
ασχέτως αν δεν το εννοούν και μπορεί να θέλουν συνομοσπονδία, δηλαδή να μας ρημουλκίσουν σε αυτό που πραγματικά θέλουν, πάμε σε δύο χωριστά κράτη. Πώς θα δώσεις καλό κλίμα, κυρία Ντεκουεγιάρ, ή πώς θα δεχτείς, τα βάζω όλα μαζί, το βρετανικό σχέδιο ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να κάνει υποχωρήσεις? Η φρασιολογία που χρησιμοποιεί η κυρία... Κύριε Καραϊτίδη, όλα αυτά με την Ελλάδα να μην συζητάμε την Τουρκία για την Κύπρο, λες και δεν είναι θέμα που αφορά και την Ελλάδα. Ασφαλώς είναι δυσεξήγητη, κατά την ποιότερη έκφραση, η συγκατάθεσή μας στο να μην περιλαμβάνουμε στις επαφές μας με την Τουρκία και το θέμα της Κύπρου. Οι Τούρκοι συνδέουν σαφώς τόσο το κυπριακό με τις σχέσεις τους με την Ελλάδα, και το συνδέουν διότι έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν, ότι τα δύο θέματα έχουν μία εσωτερική συνάφεια πολύ σημαντική, και ότι μπορούν, πιέζοντας άλλοτε προς τη μία πλευρά, άλλοτε προς την άλλη ή και προς τις δύο, να προωθούν τις στοχεύσεις τους και σε ό,τι αφορά την Κύπρο και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Το να δεχόμεθα εμείς ότι τα θέματα της Κύπρου αποτελούν μία χωριστή ενότητα, μία χωριστή κατηγορία, βάσει του τυπικού επιχειρήματος ότι η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και επομένως δεν μπορεί η Ελλάδα να ασχολείται με τις υποθέσεις ενός άλλου κράτους, έστω και αν πρόκειται περί αδελφού κράτους, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα επιχείρημα υπεκφυγής. Επιβάλλεται να τονίζει η Ελλάδα σε κάθε περίσταση και σε κάθε ευκαιρία το ζωηρό της ενδιαφέρον και για την Κύπρο. Όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης, που είναι επιβεβλημένοι και απολύτως απαραίτητοι, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς και πρακτικούς. Διότι όταν η Τουρκία αισθανθεί ισχυρότερη, αισθανθεί ότι μειούται το ενδιαφέρον το δικό μας σε ό,τι αφορά το κυπριακό, είναι προφανές και έχει αποδειχθεί και στην πράξη ότι θα προχωρήσει σε ακραίες θέσεις, πιέζοντας την εκ των πραγμάτων ασθενέστερη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα κακώς το εξαιρούμε και αποτελεί, νομίζω, σφάλμα τακτικής αλλά και βαρύ σφάλμα στρατηγικής το να αποχωρίζουμε το κυπριακό από το γενικότερο βαρύ πρόβλημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τώρα σε ό,τι αφορά το ρόλο της Ντεκουεγιάρ. Επί της ουσίας να έρθουμε τώρα. Η γραμμή που ακολουθεί είναι η γραμμή στην οποία κινήθηκαν και οι προκάτοχοί της. Δηλαδή μια γραμμή που καλοποιήσει την κατάσταση στην Κύπρο, αποκρύπτοντας τα αίτια που έχουν προκαλέσει το σοβαρότατο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο νησί με την τουρκική εισβολή. Και βλέπετε ότι με την σύμπραξη του αγγλοσαξονικού παράγοντος, δηλαδή Αμερικής και Βρετανίας κατεξοχήν, αλλά και με την πρόθυμη συμμόρφωση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό και άλλων δυτικών χωρών, φτάνουμε στο σημείο να εξομοιώνονται οι ευθύνες των δύο πλευρών για το επέσχυντο γεγονός της κατοχής του κυπριακού εδάφους. Ασφαλώς το πρόβλημα είναι, καλώς το τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας, πρόβλημα εισβολής κατοχής. Και ενώ δείχνουμε τέτοια ευαισθησία και δημιουργούμε τόσο εκουφαντικό θόρυβο, και δικαίως, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παραβλέποντας πολλές φορές και τις βαριές αστοχίες, τις πολύ σημαντικές αστοχίες και προκλητικές ενέργειες και της ουκρανικής πλευράς πριν να γίνει η εισβολή, δεν υπάρχει καμία ευαισθησία για την Κύπρο και για τον ρόλο της Τουρκίας. Δίδει δισεκατομμύρια η Δύση για να υπερασπίσει την ελευθερία και το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία, αρχές τις οποίες η Δύση πιστεύει, στην περίπτωση της Ουκρανίας. Δεν είναι να υπάρχει κάποια ευαισθησία αντίστοιχη και για το κυπριακό. Και μάλιστα θα ήθελα να τονίσω εδώ κάτι που βεβαίως
το γνωρίζουν οι ακροατές σας και όσοι ασχολούνται με το Κυπριακό. Πριν από μερικούς μήνες, σε συνέντευξη που έδωσε εκπρόσωπος τύπου του State Department, όταν ρωτήθηκε από Έλληνες δημοσιογράφους για το Κυπριακό, αφού δείχνουμε τόση ευαισθησία για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα υπάρξει ανάλογη ευαισθησία ή τέλος πάντων κάποια αυξημένη ευαισθησία και για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο? Η κοινική και άμεση απάντηση, σχεδόν σε τόνο θυμού, ήταν: μην συνδέετε τις δύο περιπτώσεις. Άλλη η μία, άλλη η άλλη. Δηλαδή, όπου μας συμφέρει δείχνουμε ευαισθησία, όπου δεν μας συμφέρει τα καλύπτουμε και ζητάμε από το θύμα να δείξει καλή διάθεση και να βρει έναν τρόπο συνεννόησης με τον θήτη του. Κύριε Πρέσβη, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στο διπλωματικό σώμα, εγώ το λέω αυτό και δεν το λέω με πλήρη γνώση και έχετε μια πολύχρονη εμπειρία, θέλω να σας ρωτήσω, μήπως πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, και αυτό είναι ευθύνη και της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή του Κυπριακού Πολιτικού Συστήματος, και της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος στο θέμα της Κύπρου? Μέχρι τώρα έχουμε κολλήσει αιμονικά στο διζωνικό δικοινοτικό, το οποίο τελικώς κάθε χρονιά είναι επιταχύρο, μέχρι να πάμε ακριβώς όπως το θέλει η Τουρκία. Αυτό είναι. Λέω, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξει ταχύτητα και να μην παρακολουθεί τις εξελίξεις Κύπρος και Ελλάδα επί διζωνικής δικοινοτικής, αλλά να επαναφέρει το θέμα ως έχει εισβολής και κατοχής με προτάσεις και παίρνοντας πρωτοβουλίες? Διότι εδώ εμείς καλούμαστε κάθε φορά επί της διζωνικής δικοινοτικής αν θα έχει πολιτική ισότητα το 30% με το 70%. Αυτή είναι η κουβέντα που γίνεται τελικώς. Βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό το σχήμα, το οποίο εμπεριέχει καταφανώς έναν συλλογισμό επισημοποίησης μιας άδικης κατάστασης, δηλαδή πώς θα γίνει το 30% να είναι απόλυτα ισότιμο με το 70%, δημιουργήθηκε και με ενέργειες υπαραλήψεις της κυπριακής πλευράς, τις οποίες εμείς βεβαίως ακολουθήσαμε χωρίς να διατυπώσουμε εμείς, η ελλαδική πλευρά, χωρίς να διατυπώσουμε είτε παρατηρήσεις είτε επισημάνσεις για τα προβλήματα που αυτή η στάση θα δημιουργούσε. Βάσει του δόγματος, η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάς συμπαρίσταται. Βεβαίως, η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάς συμπαρίσταται, αλλά επειδή, όπως είπαμε, τα δύο θέματα συνδέονται και επειδή όσα συμβαίνουν στην Κύπρο θα πρέπει απαραίτητος να απασχολούν την Ελλάδα, το είπαμε και προηγουμένως αυτό, θα πρέπει και η Ελλάδα, χωρίς να θέλει να επιβάλλει φυσικά την άποψή της, να επισημαίνει και όποτε χρειάζεται να το επισημαίνει με έμφαση, ότι ορισμένες ενέργειες που γίνονται στο όνομα της καλής διάθεσης θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές ή και να αποφεύγονται. Διότι έχουμε φτάσει, κύριε Σαχίνη, στο σημείο, στο όνομα της καλής μας πρόθεσης και της καλής μας συμβολής στην δημιουργία κλίματος, όπως λέει και η κυρία Γκουαγιάρ, να διολυσθένουμε συστηματικά και συνεχώς προς θέσεις υποχώρησης, τις οποίες φυσικά εκμεταλλεύεται η τουρκική πλευρά. Αυτό ήθελα να το επισημάνω και στην πολύ καλή εισαγωγή που κάνατε πριν από λίγο, ότι καλή μεν είναι η επίδειξη ενός ρεαλιστικού πνεύματος επαφών με την άλλη πλευρά, αλλά υπό τον όρο ότι δεν πιστοχωρούμε από βασικές μας θέσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή συνεχώς να ακολουθούμε το δόγμα του καλού παιδιού, ούτε να προσφέρουμε ρόδα και ιδίσκους καλής διαθέσεως προκειμένου να αποσπάσουμε τη συμπάθεια του διεθνούς παράγοντος. Ο διεθνής παράγον αυτές τις κινήσεις, τις συνεχούς υποχωρητικότητας που εμφανίζεται ως δείγμα διαλλακτικότητας, τις εκλαμβάνει ως αδυναμία.
και όταν έχει ένα πρόβλημα που θέλει να λύσει δεν εξετάζει ούτε ποιος έχει δίκιο ούτε ποιος έχει άδικο, αλλά ποια είναι η πιο αδύνατη πλευρά προκειμένου να την πιέσει. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς να διευκολύνουμε με τις αποφάσεις και τα λάθη μας ή τις παραλήψεις μας, να θεωρούμε θα μονίμως η πλευρά που θα πρέπει να υποχωρήσει για να λυθεί ένα πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η άλλη πλευρά. Σε ό,τι αφορά δε το σχήμα της ημερούς δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι καταφανέστατο ότι η εφαρμογή του θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι προς το συμφέρον της ελληνικής πλευράς. Διότι έτσι όπως την αντιλαμβανόταν η τουρκική πλευρά τη διμερή δικοινοτική ομοσπονδία, δηλαδή ως μια ομοσπονδία όπου ο Βοράς θα είχε την πλήρη ανεξαρτησία του σε ό,τι αφορά το σύνταγμα, τη συνταγματική δομή ας πούμε του νέου κράτους και φυσικά και την πλήρη σύνδεσή του με την Τουρκία, θα είχαμε φτάσει σε ένα σχήμα όπου υπό το πρόσχημα και το κάλυμα μιας δύσεν ομοσπονδίας ο τουρκικός βοράς, ο βοράς του νησιού θα ήταν υπό πλήρη τουρκικό έλεγχο και το 30% που είπατε εσείς προηγουμένως και έτσι είναι θα είχε μέσω του ομοσπονδιακού σχήματος τον επιδροή και στα συμβαίνοντα στο Νότο. Τι σχήμα είναι αυτό? Έλατε. Και γιατί πρέπει να πανηγυρίζουμε για την προώθηση μιας τέτοιας λύσεως? Αυτά όμως οφείλει και η κυπριακή πλευρά να τα εξετάσει. Ήρθε η ώρα όπου πρέπει να δει την πραγματικότητα με ρεαλισμό και θάρρος. Και όχι απλώς με διακηρύξεις. Έχετε δίκιο. Και αν θα μου επιτρέψετε, συγγνώμη που σας διακόπτω συνεχώς, θα μου επιτρέψετε να τονίσω και κάτι ακόμα. Εάν αποδεχθούμε ότι τελικά υπό την πίεση του δυτικού παράγοντος, του συμμαχικού παράγοντος ή με επίκληση στοιχείων ρεαλισμού την ιδέα των δύο κρατών, τότε τι πάμε να συζητήσουμε για διμερή και δικοινοτική ομοσπονδία? Αν θέλουν δύο κράτη, τότε ας σκεφτούμε λίγο αυτά τα δύο κράτη. Αν λέω φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί να έχουν και ομοσπονδιακό σχήμα? Αν θέλουν δύο κράτη, εάν φτάσουμε σε αυτό το απεσιόλοξο συμπέρασμα των δύο κρατών, μήπως θα έπρεπε έστω και υπομορφήν ενός στρατηγικού βαθύτατου προβληματισμού να δούμε τα δύο κράτη στην περίπτωση αυτή, μήπως θα πρέπει να έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων και να μην δεσμεύονται πια από την τροχοπέδη αυτών των συνεχών και ατελεύτητων συνομιλιών που δεν οδηγούν πουθενά και που εμποδίζουν εν πάση περιπτώσει και την κυπριακή ηγεσία να πάρει τις αποφάσεις που εκ των πραγμάτων είναι απαραίτητες για να έχει πλήρη ανεξαρτησία. Εγώ καταλαβαίνω ότι προς το παρόν η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποφασίζει, η Ελλάδα κοιτάει αλλού. Μου λέει εδώ ο Χρήστος από το Λονδίνο, καλή εβδομάδα. Έχετε λέει κάποια ενημέρωση όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Κουεγιάρ? Την είπαμε. Στην Κύπρο και στην Τουρκία είπαμε. Η κυρία Ντεκουεγιάρ λέει θέλει κινήσεις καλής θέλησης και από τις δύο πλευρές, της δώσαμε και ρόδα στη Λευκοσία. Είμαι λέει στην Αγγλία και βλέπουμε παντού North Cyprus να αναγράφεται στο μετρό και Turk Aegean στις διαφημίσεις να αναγράφεται στα τουρκικά spot εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι περίμενες? Κύριε Καραϊτίδη, θέλω λίγο να προχωρήσω και θα έρθω νότιο-νοτιοδυτικά της Κρήτης ως εξής. Από τη μία η Exxon Mobil, Σπύρο το απαντώ και σε σένα, μάλλον δεν μας άκουσες προχθές, αναλυτικά μιλήσαμε για το τι θέλει η Exxon Mobil νότιο-νότιο-δυτικά της Κρήτης με τον κύριο Σταμπολή από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Μεσογείου, Ευρώπης, συγγνώμη. Η Exxon Mobil λέει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση. Θα δούμε εάν θα προχωρήσει, γιατί μπορεί να πέσουμε. Από την άλλη, στη Λιβύη έχετε μία απόφαση εφετίου, όχι του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, που λέει προς το παρόν να παγώσει οποιαδήποτε ενέργεια στην λιβική ΑΟΖ. Θέλει λίγο προσοχή εδώ, διότι κάποιοι έσπευσαν στη χώρα μας να πανηγυρίσουν. Πρώτον, δεν είναι το ανώτατο. Δεύτερον, η Λιβύη ενοποιείται πολιτικά. Τρίτον,
Η απόφαση λέει για απαγόρευση γεωτρήσεων του εφετείου, όχι του ανώτατου, στην ΑΟΣ. Αλλά ποια ΑΟΣ? Αυτή που έχει κηρύξει ήδη, και το ξεχνάνε όλοι οι Λιβύοι, έχοντας προσθέσει συνορεύουσα ζώνη και έχοντας έρθει βορειότερα από τη μέση γραμμή που η Ελλάδα υπολόγιζε προς τη Γάβδο. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε καταρχάς γι' αυτό. Βεβαίως δεν δικαιολογεί πανηγυρισμό η απόφαση, ασφαλώς. Είναι, και πάλι είναι δείγμα βιαστικής αντίδρασης και άτοπου θα σας έλεγα ενθουσιασμού το να χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή ως μια θετική εξέλιξη. Όχι, πρέπει να περιμένουμε, να είμαστε ψύχρεμοι, να βλέπουμε τα δεδομένα ως έχουν και να μην προσπαθούμε να τα εξοραίσουμε. Ο καθορισμός της ΑΟΣ από την πλευρά της Λιβύης έγινε με τρόπο αυθαίρετο. Έτσι. Θα έπρεπε κατά την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο να υπάρξει συνεννόηση και με τη δική μας πλευρά. Πράγμα που δεν υπήρξε. Λοιπόν, γιατί πανηγυρίζουμε? Δεν θα έπρεπε να είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση? Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια διαρκή δημιουργική επιφυλακτικότητα απέναντι σε τέτοιου τύπου ενέργειες? Πολλές φορές δίνουμε την εντύπωση, διαχρονικά το λέω, ότι εκείνο που μας απασχολεί είναι πώς θα ωρεοποιήσουμε τα πράγματα για να δίνουμε και την εικόνα ότι οι εξελίξεις είναι ομαλές για την πλευρά μας και να μειώνουμε ενδεχομένως και το άγχος μας για την αντιμετώπιση τους. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει με ρεαλισμό και θάρρος να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά δεδομένα. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το θέμα των σχέσεων με τη Λιβύη. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι κάτι το νέο αυτό που υποστηρίζω τώρα, αλλά θα πρέπει αυτή η προσοχή να μην περιορίζεται σε ένα φραστικό επίπεδο, να στηρίζεται και σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε μήπως πρέπει να προσεγγίσουμε πάλι τη Λιβύη. Και αν ναι, με ποιο τρόπο? Αν πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα στη Λιβύη είναι τέτοια που δεν θα αποδώσει μια τέτοια κίνησή μας, ας αρχίσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα, τις απαραίτητες κινήσεις προς διεθνείς οργανισμούς. Να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο οι καταγγελίες της λιβικής στάσης, όχι όμως με μικρά ανακοινοθέντα του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχετε δίκιο. Αλλά με ενέργειες προς και προς διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Θέλω να βάλω ευρύτερα την κουβέντα εδώ, γιατί στο τέλος θα κλείσουμε με Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή καλά κάνετε εσείς και λέτε, γιατί προς τι τα πανηγύρια, να προσέχουμε καταρχάς τις ανακοινώσεις. Ωραία, παγώνει, λέει το εφετείο, παγώνει, δεν ξέρω αν μπορεί να το επιβάλλει, της Λιβύης στην Τρίπολη, παγώνει τις έρευνες επί της Λιβυκής ΑΟΣ. Ποιας Λιβυκής ΑΟΣ? Το έχουμε καταλάβει, διότι δια της αναρτήσεως χαρτών στον ΟΗΕ, η ανακήρυξη που έχει κάνει μαζί με τη συνορεύουσα έρχεται να συναντήσει το κλείσιμο του κόλπου του Τάραντα από την Ιταλία και έχει ως μείζωνα συνέπεια σε βάρος της μέσης γραμμής που η Ελλάδα περιγράφει. Την ίδια στιγμή η Αίγυπτος, μονομερός, έχει πάει και πιο δυτικά, σαν να λέει στην Ελλάδα κάνε και εσύ κίνηση για να δούμε τι θα κάνει η Λιβύη, εμείς δεν κάνουμε κίνηση, και έρχεται η Τουρκία και ενδυναμώνει τις σχέσεις της μέσα σε όλα αυτά με την Αίγυπτο, με την οποία εμείς έχουμε οριοθετήσει μέχρι τον 28ο μεσημβρινό και όχι πέραν αυτού. Άρα εδώ η Τουρκία αρχίζει και το συζητά τώρα που τα ξαναβρίσκει με την Αίγυπτο. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί την ίδια ώρα η Ελλάδα δεν ανακηρύσει ΑΟΣ, δεν περιγράφει τις οριοθετήσεις ΑΟΣ και σέρνεται και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν κάνει το χωροταξικό της θάλασσας που έχει κλείσιμο κόλπων και συντεταγμένες για ΑΟΣ. Και μετά πανηγυρίζουμε για τους άλλους. Αυτό το τελευταίο θέμα που αναφέρατε ήταν και το θέμα στο οποίο ήθελα μετά τη δική σας παρέμβαση να έλθω, κύριε Σαχίνη. Μου φαίνεται αδιανόητο πώς συνεχίζουμε να αδρανούμε τη στιγμή που έχουμε κάθε λόγο να κηρύξουμε και να ανακοινώσουμε επισήμως χωροταξικό ακριβώς των θαλασσίων χώρων δικαιοδοσίας μας.
Και δεν το κάνουμε για να μην ερεθίσουμε τον ανατολικό γείτονα. Μα να μην τον ερεθίσουμε με αυτό που μας ζητάει ως υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε. Να μην το κάνουμε για να μην τον στενοχωρήσουμε όταν, να μην διαμαρτυρόμεθα και πολύ για να μην τον στενοχωρήσουμε όταν επιμένει στις διεκδικητικές του θέσεις. Για να μην κλείσει το περίφημο παράθυρο ευκαιρίας που όταν άνοιξε δεν είδαμε να προβάλλει κάποια νέα ευκαιρία. Είδαμε διακηρύξεις καλών διαθέσεων, διάφορες συναισθηματικές εκδηλώσεις αμφιβόλου σοβαρότητος και συνεχείς επαναλήψεις, όπως είπα και πριν, των τουρκικών απαιτήσεων και αξιώσεων. Αυτή η αυτοδέσμευση, η αυτοσυγκράτηση που καταλήγει σε αυτοακινητοποίηση των αντανακλαστικών μας, των δραστικών αντανακλαστικών μας, νομίζω ότι συνιστά τακτική που πρέπει να αναθεωρηθεί. Διότι την εκμεταλλεύεται η τουρκική πλευρά. Και χωρίς να διακατέχουμε από αισθήματα νοσηρού εθνικισμού, αλλά από αισθήματα υγιούς, δεν διστάζω να χρησιμοποιήσω τον όρο, και επικοδομητικού πατριωτισμού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται την ισχύ. Επομένως, μόνον η θαραλέα στάση απέναντί της, όχι η έξαλλη, όχι η ανοργάνωτη και θορυβώδη στάση, η θαραλέα που στηρίζεται σε σχέδιο, σε συγκεκριμένες κινήσεις, σε συγκεκριμένες αποφάσεις, μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο Αίγυπτος, Τουρκία να έρθουν τόσο κοντά, αφού εμείς δεν κινούμαστε, με βάση και τη λογική της ισχύως που προβάλλει η Τουρκία και δεν χαλάει και τους δυτικούς συμμάχους, για να τα λέμε όλα, ούτως ώστε να πάνε ακόμη και σε οριοθέτηση ως μη όφυλαν ΑΟΣ και να κουμπώσει αυτό με οριοθέτηση και με τη Λιβύη και τελικά να βρεθούμε και εκτός παιχνιδιού? Μπορεί να φαίνεται τρελό σήμερα, αλλά. Με προβληματίζει πολύ η επιχειρούμενη από την τουρκική πλευρά προσέγγιση με την Αίγυπτο. Σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και την περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρισκόντουσαν σε πολύ αρνητικό σημείο, και αυτό είχε διευκολύνει την προσέγγιση Ελλάδος-Αιγύπτου από την αιγυπτιακή πλευρά, υπήρχε μια διστακτικότητα απέναντί μας. Ναι, μεν είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία που κατέστη εφικτή με την Αίγυπτο, ενώ κατόπιν δικών μας υποχωρητικών κινήσεων, αλλά ποτέ η Αίγυπτος δεν έδειξε με τρόπο κατηγορηματικό ότι έχει αποφασίσει να επιλέξει την προσέγγιση με την Ελλάδα έναντι της προσέγγισης με την Τουρκία. Επιπλέον στην Αίγυπτο είναι πολύ αισθητή πάντα, πολύ ισχυρή πάντα η παρουσία της αραβικής αδελφότητας, των αδελφών μουσουλμάνων, που τους υποστηρίζει επισήμως ο Ερντογάν. Αυτό δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας. Τώρα που ο Ερντογάν αποφάσισε την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο, χρειάζεται πολύ μεγάλη εκ μέρους μας προσοχή. Έχετε δίκιο εσείς. Μου γράφει εδώ πέρα ένας φίλος και την ίδια ώρα που τα λέτε αυτά, λέει ο της κατεχόμενης Κύπρου κλέφτης Τατάρ ότι τον Ιούλιο το Αζερμπαϊτζάν θα τον υποδεχτεί ως πρόεδρο της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας. Εδώ φτάσαμε, λέει. Εδώ φτάσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με μια σκληρή ερώτηση του φίλου του Νίκου. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο πρέσβη, χωρίς την κομιλφό, πάντα ευγενική άποψή του διπλωματικά, πιστεύει ότι υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα χωρίς εξαρτήσεις, είτε εξωτερικού είτε εσωτερικού καταστημένου, που να θέλουν να αποφασίσουν για το συμφέρον της χώρας μας χωρίς να λαμβάνουν το όποιο πολιτικό κόστος υπόψη τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα που κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να θέσει στον εαυτό του. Εγώ δεν θα έφτανα στο σημείο να δηλώσω ότι θα απαντήσω με τον εξής τρόπο. Δεν θα έφτανα στο σημείο να δηλώσω ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκλείσουμε
το ενδεχόμενο, την δυνατότητα της παρουσίας ηγεσιών που πιστεύουν ακράδαντα στο εθνικό συμφέρον. Από εκεί και πέρα σας διαβεβαιώ, δεν είναι ο ρόλος μου να κάνω τώρα αξιολόγηση των πολιτικών ηγεσιών. Αυτό μπορεί να το κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες και ο κάθε ένας για τον εαυτό του. Κύριε Εκείνο Πρέσβη, που επισημαίνω είναι πότε οι παραλήψεις μας ή τα λάθη μας ή οι αναβλητικές μας τάσεις μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων. Κατανοώ τον προβληματισμό του αγαπητού ακροατή, αλλά δεν είναι ο ρόλος μου του βαθμολογητή. Κύριε Πρέσβη, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει ένα εκ παραλλήλου σύμπλοκο. Απ' τη μια είναι η εξελίξη στην Ουκρανία, όπου τα πράγματα για το στρατό του Ζελένσκι δεν πάνε κατευθείαν. Προφανώς, ναι. Και κλείνουμε πάλι επέτειο εδώ. Και από την άλλη, στη Μέση Ανατολή, πέρα από το ότι έχει ανοίξει η Βεντάλια, η Χούθη κτλ., υπάρχει, να μην το ξεχνάμε, υπάρχει ένα επίδικο κρίσιμο αυτή τη στιγμή, που είναι το επίκεντρό του η Ράφα, εκεί όπου ο Ισραηλινός στρατός έστειλε περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους. Τώρα έχει δώσει μία ημερομηνία στο Ραμαζάνι, εκεί 10-11 Μαρτίου, ότι αν δεν έχουν απελευθερωθεί οι όμοιροι του, τότε θα αρχίσει να χτυπά στη Ράφα. Όμως από τη Ράφα οι Αιγύπτιοι δεν θέλουν να ανοίξουν, αν και ετοιμάζουν καταβλισμό, δεν έχουν να πάνε κάπου αλλού. Εκεί θα γίνει η αποθέωση του καθημερινού σφαγίου για τον άμαχο πληθυσμό. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με την Ουκρανία, πόσο κατά τη γνώμη σας είναι ελεγχόμενα ή μπορεί να ξεφύγουν και να πάρουν παγκόσμιες διαστάσεις? Διότι όλοι λένε ότι δεν χρησιμοποιούνται πυρηνικά, διότι ξέρεις ο ένας θα τελειώσει τον άλλον, αλλά δεν μας το υπογράφει και κανείς ότι δεν ξεφεύγουν τα πράγματα. Και σε μια κατάσταση ένοπλη σύγκρουση και μάλιστα δύο σοβαρών αιστείων ένοπλη σύγκρουση, μία στην Ουκρανία, μία δεύτερη στη Γάζα, το να ξεφύγουν τα πράγματα από τον έλεγχο εκείνων που θα ήθελαν να αποφύγουν την ολέθρια εξέλιξη της πυρηνικής αναμέτρησης, είναι κάτι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα. Και επομένως η παράλληλη ύπαρξη αυτών των δύο κρίσεων, αλλά και η κάθε μία μόνη της εάν υπήρχε, δικαιολογούν πολύ μεγάλη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και παράλληλα επιβάλλουν την λήψη άμεσων μέτρων με την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, ώστε οι συγκρούσεις αυτές να τερματιστούν το ταχύτερο δυνατόν. Και αν δεν είναι δυνατόν να τερματιστούν με μια οριστική συμφωνία, να υπάρξει απαραίτητος και στις δύο περιπτώσεις, παρότι διαφέρουν μεταξύ τους, να υπάρξει αμέσως μια ανακοχή για να εξεταστεί με πολύ προσοχή ποια θα είναι η συνέχεια. Εδώ, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στο Παλαιστινιακό, μένει κανείς με την βάσιμη εντύπωση ότι το Ισραήλ κινείται σε βάση ενός προγράμματος εξόντωσης των Παλαιστινίων. Αρχικά τους είπε ότι τους τιμωρεί, κατανοητό ήταν διότι ήταν βλακώδης η τρομοκρατική ενέργεια που η Χαμάς οργάνωσε κατά του Ισραήλ, και βλακώδης και ανόητος και ο συλλογισμός ότι έτσι θα το παρέσυρε το Ισραήλ σε ακραίες ενέργειες, έγινε αυτό για να το εκθέσει διεθνώς, αλλά το εκθέτει μεν το Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά υφίστανται απίστευτα δεινά η Παλαιστίνη. Το Ισραήλ λοιπόν επετέθη αρχικώς για να εκδικηθεί, τους έδιωξε από το βράδυ, τους πήγε στη Ράφα και αφού τους συγκέντρωσε όλους εκεί, τώρα αναγγέλει ότι θα τους επιτεθεί. Και αυτό αποτελεί σφαγή, εξόντωση εν ψυχρό. Επομένως πρέπει να υπάρξει μια κινητοποίηση για να ανασταλεί αυτή η επιθετικότητα του ακραίου Νετανιάχου, των συμβούλων του, των υποστηρικτών του, και να ανακοπεί η κατάσταση που θα οδηγηθεί σε μια άνευ προηγουμένου αιματοχυσία. Το ίδιο φαντάζομαι ότι... Αυτά σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό. Στην Ουκρανία. Και βεβαίως,
δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση του προβλήματος εάν δεν αναγνωριστεί η ανάγκη δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Πότε, πώς, πού ακριβώς είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν, ασφαλώς, αλλά να γίνει καταρχάς αποδεκτή η αρχή αυτή της αναγκαιότητας δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Η Αμερική δειλά και συστακτικά αρχίζει τώρα να το συνειδητοποιεί και να το υποστηρίζει, αλλά και πάλι με μειωμένη προθυμία για τους γνωστούς λόγους που αφορούν την επίδραση του Ισραηλινού λόμπι στην Ουάσιγκτον και την πάγια στενή συμπαράσταση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ. Στην Ουκρανία τώρα. Στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, θα σας έλεγα. Η Δύση στηρίζεται στην άποψη ότι υπάρχει μια απαράδεκτη ρωσική εισβολή και πράγματι μια εισβολή σε γειτονική χώρα είναι μια ενέργεια απαράδεκτη και κατά το διεθνές δίκαιο και από άποψη διατάραξης της διεθνούς ισορροπίας, αλλά βεβαίως πρέπει και εκεί να αναλυθούν πρωτοβουλίες που θα οδηγηθούν όχι στην όξυνση και στην επιδείνωση, αλλά στην άμβλυνση της κρίσης και βεβαίως στην εξέταση δυνατοτήτων οριστικού τερματισμού της σύγκρουσης. Η Ρωσία έχει εις βάρος της το γεγονός της εισβολής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να αναλογιστεί και ότι, τα πριν, έχετε δίκιο, γιατί σήμερα, ξέρετε, είναι η επέτειος της σφαγής του Μεϊντάν, η ανάποδη ιστορία, ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Πρέπει να αναλογιστούμε και τα πριν. Πρέπει να αναλογιστούμε, δηλαδή, και αυτό δεν το λέω για να αναγνωρίσω ελαφρυντικά στην εννοείται. Αλλά για να έχουμε μια ρεαλιστική κατάσταση, μια ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης, ότι κάποτε είχε δοθεί μια υπόσχεση από ισχυρότατους εκπροσώπους της Δύσης στη Ρωσία ότι δεν επρόκειτο στην Ουκρανία να επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Και όταν επεκτάθηκε η απάντηση της Δύσης ήταν «Μα ξέρετε, σας το είπαμε προφορικά, οι υποφορικές μας διαβεβαιώσεις δεν έχουν καμία δέσμευση για μας και επομένως δεν τις λαμβάνουμε υπόψη». Επίσης, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η κυρία Μέρκελ μετά την αποχώρησή της από την ηγεσία της Γερμανίας δήλωσε σε συνέντευξή της ότι οι συνεννοήσεις που κάναμε για την επίλυση των προβλημάτων των περιοχών της Ουκρανίας που κατοικούνται από ρωσόφωνους πληθυσμούς δεν απέβλεπαν τόσο στο να λύσουμε τα προβλήματα όσο στο να δώσουμε χρόνο στους Ουκρανούς να ετοιμαστούν για ένοπλη ρήξη με τους Ρώσους. Η Δύση λοιπόν ανέμενε και πιθανώς στην σκέψη διαφόρων φιλοπόλεμων παραγόντων να ήθελε να υπάρξει μια σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτό δεν αμβλύνει τις ρωσικές ευθύνες. Δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο την υπαιτιότητα της Ρωσίας για τα προβλήματα που δημιούργησε. Και οι ενέργειές της που έχουν ένα χαρακτήρα αυταρχικότητας και ομής επιθετικότητας είναι πολύ βαριές. Αλλά πρέπει να βρούμε και εκεί έναν τρόπο να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Διότι η συνεχής επίκληση ωραίων αρχών ελευθερίας, ανεξαρτησίας, δημοκρατίας που συνοδεύεται όμως κάθε 5 μήνες από τη χορήγηση δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία σε οικονομική βοήθεια και συνεχούς οπλισμού βλέπουμε ότι επιδεινώνει την κατάσταση και δεν την λύνει. Και θα ήθελα εδώ, κύριε Σαχίνη μου, να τονίσω και κάτι ακόμα. Εμείς έχουμε αποφασίσει, έχουμε δηλώσει ότι είμαστε, για να χρησιμοποιήσω εντός εισαγωγικών τη γνωστή φράση του Πρωθυπουργού, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή με τη Δύση που υπερασπίζει ανθρωπιστικές αρχές και αρχές κράτους δικαίου κτλ. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο, κατά την άποψή μου, να δείχνουμε και τέτοιον οχλάζοντα, τέτοιον αναβράζοντα ενθουσιασμό
στη χορήγηση, στην συνηγορία μας για την χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς την χώρα αυτή και για την έμπρακτη ενίσχυσή της και με όπλα που προέρχονται από εμάς, τέτοια περιουσία έχουμε για να τα δίνουμε και στους Ουκρανούς. Και φύγω και ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποτε να διευκρινιστεί με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο. Γιατί επιλέγουμε να δίνουμε συνήθως όπλα από τον οπλισμό που βρίσκεται στα νησιά? Είναι τυχαία σύμπτωση ότι δίνουμε οπλισμό και από αυτόν τον πολύ ευαίσθητο για μας χώρο την περίοδο που η Τουρκία επιμένει στην ανάγκη του αφοπλισμού του? Δημήτρης Καραϊτίδης, αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν, να εξεταστούν και να έχουμε συγκεκριμένες και σαφείς θέσεις. Δημήτρης Καραϊτίδης, και όπως μου γράφει εδώ ένας φίλος ο Λουκάς με την τελευταία τάκα του κυρίου Πρέσβη, σοφόν είναι το σαφές και πιο σαφές δεν μπορούσε να γίνει. Θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή εξαντλητική συζήτηση για μια φορά ακόμη. Κύριε Πρέσβη, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ και εγώ για τη συζήτηση αυτή. Σοφόν το σαφές. Πολύ ωραία τα καυτή.